Παπαπέτρου να μην είναι μαζί μας. Θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, να ζητήσω τηλεγραφικό σχόλιο, Πέτρα, δημοσιογραφικό και αμέσως μετά θα πάω και σε μια δεύτερη, πιο πολιτικοποιημένη, αν θέλεις, ανάλυση από τον επίσης συνεργάτη πια, Ανδρέα Πιτσιλίδη. Ορίστε, Πέτρα. Να ξεκινήσουμε από το κοινό ανακοινωθέν δελτίο τύπου ή θέλεις να το πάρουμε από την τελευταία είδηση που μετέδωσες τώρα? Και από τα δύο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα μας λέει για πάρα πολύ καλή πρόοδο. Μιλάει για πάρα πολύ καλή πρόοδο. Δεν βλέπω που υπάρχει αυτή η πρόοδος, διότι όπως αποτυπώνεται και στο σημερινό η κοινή δήλωση, αλλά αφήνεται να εννοηθεί και από τις δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ουσιαστικά πρόοδος υπάρχει στα κεφάλαια που είχε να δώσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, δηλαδή διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομία, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Αντίθετα, μας λένε γίνεται θύελα ιδεών, brainstorming. Ευτυχώς δεν είναι η τροπική καταιγίδα μαλάκας που απειλεί οι Φιλιππίνες και η Ιαπωνία. Και για να μην παρεξηγηθώ, στα Φιλιππινέσικα που έδωσαν οι επιστήμονες αυτή την ορολογία σημαίνει ισχυρός και δυνατός. Άρα, ελπίζω να μην είναι μια ισχυρή και δυνατή καταιγίδα. Η Τουρκία, η τουρκική πλευρά, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμή σε αυτή τη διαπραγμάτευση οτιδήποτε στα ουσιαστικά ζητήματα της ασφάλειας των εγγυήσεων και του εδαφικού. Αντιθέτως, διασυνδέει εδαφικό και θέμα εγγυήσεων ασφάλειας, δεν δίδει, λέει, τη μόρφου ή δίδει τη μόρφου με αντάλλαγμα της εγγύησης. Άρα, πού υπάρχει αυτή η καλή πρόοδος? Ναι. Δεν μας εξήγησε επίσης, και δίνω την πάσα, δεν μας εξηγεί επίσης ο Γενικός Γραμματέας ποια θα είναι η ενεργός εμπλοκή του. Ζητείται η ενεργός εμπλοκή και προσωπική παρέμβαση. Πάντως, στην ίδια, για να είμαστε δίκαιοι, στην ίδια ακριβώς παρέμβασή του, λέει και υπογραμμίζει ότι η ιδιοκτησία εξακολουθεί να ανήκει στους ηγέτες. Έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι. Κυπριακής ιδιοκτησίας. Ναι. Και σύμφωνοι. Κλείνει και την πόρτα ο πρόεδρος για τη διαιτησία. Άρα αυτό μάλλον προσδίδει στον εαυτό του ένα καταλυτικό ρόλο, βοηθητικό, αν θέλεις ενισχυτικό. Αλλά πάντως όχι επιδιαιτητικό. Ανδρέα Πιτσιλίδη. Ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα, φίλε Χρήσαν, θα είναι σύμφωνα με το 90 μέχρι το 100 άρθρο του χάρτη του των Ηνωμένων Εθνών, είναι σε τρία επίπεδα, όπως το περιέγραψες. Ξεκινά από τις καλές υπηρεσίες, πάει στο ρόλο του διαμεσολαβητή μέχρι και τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης και μετά στον ΗΠΑ, το ρόλο του επιδιαιτητή. Εμείς έχουμε αποκλείσει και στην ίδια την ανακοίνωση σήμερα, γιατί θα κάνω μια άλλη ανάγνωση από αυτή της Πέτρας. Δηλαδή. Βλέπουμε να παραπέμπεται και στην κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου, στην οποία γίνονται σαφείς αναφορές για αποκλεισμό επιδιαιτητικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών. Στην αρχή του τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα. Γι' αυτό νομίζω είμαστε λίγο άδικοι με το να αφαιρούμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το χαλί κάτω από τα πόδια του αυτή τη στιγμή, αφαιρώντας του το δικαίωμα να κάνει διαπραγματευτικούς ελιγμούς. Όσον αφορά τις μεγαλώσεις τομές, σίγουρα ενοχλητικές για την πλευρά μας, αρχές που βάζει κόκκινες γραμμές η τουρκική πλευρά. Να θυμηθούμε ότι έχουμε 2016, αλλά από το 56 Μπακαρίου Χάρτινγκ συνομιλίες μέχρι σήμερα ακούμε ακραίες θέσεις από τους συνομιλητές μας στο Κυπριακό, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το αποτέλεσμα της κατάληξης της κοινής συνιστώσας. Να πω επίσης ότι θέλω να δω το αγγλικό κείμενο της ανακοίνωσης. Η αλήθεια είναι ότι έχω σε μετάφραση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Αλλά λέει. Αυτό χρησιμοποιώ. Λέει, μάλιστα. Η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είδαμε και στο σχέδιο ανάνωση επί οικοδομητική ασάφεια, που όμως οι νομικοί έγκριτοι άνθρωποι που τότε γνωμοδότησαν λένε ότι αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ικανοποιώντας ελπίζω. Θα καταθέσω μεγάλη διαφωνία εδώ, Ανδρέα, με όλο το σεβασμό. Πέτρα, αλλά... Γιατί μπορεί να λέμε σήμερα είχαμε μία άοσμη και άγευστη κοινή δήλωση, αλλά καθόλου άγευστη και άοσμη δεν είναι. Διότι παραπέμπει, όπως είπες και εσύ, στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, το οποίο βρίθη πολλών αρνητικών στοιχείων. Δεν γίνεται αναφορά σε Κυπριακή Δημοκρατία. Εγώ το είδα ως έμεση επικοινωνική. Δεν ξεκαθαρίζεται η μετεξέλιξη. Αναφέρεται ομοσπονδιακή, ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρος, αναφέρεται σε ομοσπονδιακό σύνταγμα. Αυτό είναι αυτονόητο. Επίσης, αναφέρεται σε εσωτερική ηθαγένεια. Και γίνεται επίσης και αναφορά σε 2-3 σημεία, το έχω και εδώ μπροστά μου, για πολιτική ισότητα. Συνεπώς, δεν είμαι βέβαιη αν αύριο με ψυχραιμία κάτσουμε και διαβάσουμε το κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου. Καλά, υπενθυμίζω. Θα είμαστε το ίδιο ψυχραιμοί. Υπενθυμίζω ότι είχαν ακουστεί από τότε οι δύο διαφορετικές αναγνώσεις του συγκεκριμένου ανακοινωθέντος, με την παραπομπή του εκεί. Με τη σημερινή παραπομπή. Εκεί είναι βέβαιο ότι αυτά αναζωογονούνται ή ανατροφοδοτούνται.
Ένα είναι το βέβαιο, ότι έχουμε από ένα κοινό ανακοινωθέν και μια παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα, και ας κάνουμε και μια κουβέντα γι' αυτό, που φιλοδοξούν ή προσδοκούν πάντως να κρατήσουν την διαδικασία ζωντανή, να τις προσδώσουν και περισσότερο οξυγόνο, να αναθερμάνουν αν θέλετε αυτό που όλοι ονομάζουν timing. Διαπιστώνω και εγώ τις, αν θέλεις, υπερφύαλες, αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες και μη δικαιολογημένες προσδοκίες για λύση εντός του 2016. Η αριθμητική της πρώτης δημοτικού δεν βγάζει λύση εντός του 2016, όπως και να τα κάνεις αυτά τα μαθηματικά. Ουσιαστικά είναι χρονοδιαγράμματα που βάζουμε ήδη στον εαυτό μας και θα συμφωνήσω με εσά. Άρα, ας φύγουμε από τα χρονοδιαγράμματα. Αλλά με τον ενθαρρυντικό ρόλο του Γενικού Γραμματέα, ας μην είμαστε αυστηροί. Αυτός είναι ο ρόλος του. Ναι. Αρήμωρο να αποθαρρύνει τους ηγέτες δηλαδή αυτή τη στιγμή, όσο και να βλέπει τις δυσκολίες, πιθανώς όσο και εμείς, ο ρόλος του είναι να δώσει όθηση στις συνομιλίες. Απλά εγώ, Αντρέα Πιτσιλίδη, οφείλω να υπενθυμίσω ότι σε αυτό εδώ το στούντιο δύο συμβούλοι του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο ένας δια του γραπτού του λόγου και ο άλλος δια της παρουσίας του εδώ, στην ουσία λένε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βρες τρόπο αυτές τις υπερφύαλες, υπεραισιόδοξες δηλώσεις, τοποθετήσεις, προσδοκίες, να τις προσγειώσεις στην πραγματικότητα. Να πεις τι ακριβώς συμβαίνει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, χωρίς να είσαι και στο άλλο άκρο, απλά να έχουν μια εικόνα. Ναι, είναι πράγματι μια σκηνοβασία και θέλει δεξιοτεχνία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε αυτό είναι που νομίζω πως όλοι μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του σε αυτή την πορεία, θα πρέπει εδώ να στηρίξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι και να το αφαιρούμε την δυνατότητα να αμυνθεί και να κερδίσει και πράγματα για μας. Και νομίζω ότι εδώ είναι η νυφαλιότητα, η ψυχραιμία, η σύνεση και η ενότητα του λαού μας απαιτούμενο. Δεν μπορώ να βλέπω, με ενοχλεί προσωπικά τον κυπριακό τύπο να, μεταξύ μας να τσακωνόμαστε, ενώ βλέπουμε και τα θετικά καμιά φορά. Η Πέτρα ζήτησε να δούμε πιο προσεκτικά το ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου. Λέει όμως και για μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μία και μόνη ηθαγένεια. Κάνει ρόλο για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις βασικές αρχές και βασικές ελευθερίες. Ναι, αλλά μιλάει και για εσωτερική. Θέλετε να μου απαντήσετε σε κάτι πιο απλό, που είναι ερώτημα, ας μην πούμε στις λεπτομέρειες που είπα για ανακοινωθέντους. Μισό λεπτάκι. Εγώ θα ήθελα εσείς να καταθέσω το ξύσπραγμα, μισό λεπτάκι, Πέτρα Αργυρού, μισό λεπτάκι. Εσύ κατάλαβες, Αντρέα Πιτσιλίδη, γιατί ή μάλλον τι οδήγησε στην σημερινή αναγκαιότητα του κοινού ανακοινωθέντος ή όπως άλλος ονομάζεται αυτό που έγινε σήμερα? Πιθανόν αυτό που είπες προηγουμένως. Γιατί και σε προσωπικές μου επαφές με πολιτικούς ηγέτες και έτυχε τις τελευταίες μέρες να έχω επαφές σε υψηλό επίπεδο με τους ηγέτες των μεγάλων πολιτικών κομμάτων για διάφορους λόγους. Υπάρχει υπεραισιοδοξία. Από μερικούς έχω ακούσει και ημερομηνίες, Χρυσανθέ, να μην πω πρόσωπα. Κάποιος μου είπε και για συγκεκριμένη ημερομηνία. Και αυτά τα έχω ξανακούσει και πριν δύο χρόνια προσωπικά. Ο κυπριακός λαός τα έχει διαβάσει στον τύπο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ηγέτης της κάθε κοινότητας για το τι συμβαίνει. Υπάρχουν φωνές αντίδρασης και από τις δύο πλευρές. Όπως έχουμε εμείς, μην νομίζετε και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα συμβαίνει κάτι ανάλογο. Οπότε νομίζω κάνουν κάποια επικοινωνιακή διαχείριση. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι οι δημόσιες ανησυχίες που καταθέτονται, μάλλον υποβοηθητικές στον Πρόεδρο, είναι διαπραγματευτικά τουλάχιστον. Τώρα, αν τα κόμματα της σκληρής αντιπολίτευσης δεν καταθέτουν προτάσεις, αυτό θα πρέπει να το πράξουν και οι εισηγήσεις τουλάχιστον να αναχτίσουν την αξιοπιστία τους και να αποκτήσουν και υπόβαθρο αυτές τις ανησυχίες. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να βάλω κάτω στο τραπέζι, εν είδη περισσότερο απορίας, είναι εάν ξεκινάμε τώρα να πάμε σε μια τριμερή διάσκεψη στη Νέα Υόρκη με ένα σωρό διαφωνίες, με ό,τι είχε να δώσει η ελληνοκυπριακή πλευρά, το έδωσε στα κεφάλαια που την αφορούσαν, αλλά χωρίς να έχει αποκομίσει κάτι στο καλάθι της διαπραγμάτευσης από την τουρκοκυπριακή πλευρά, αυτό με ανησυχεί, μήπως μας οδηγεί σε μια διαδικασία γεμάτη παγίδες. Μένα με ανησυχεί και μήπως έχουμε ένα blame game αρχίσει ήδη από τώρα, Πέτρα. Οπότε ναι, εμείς καταγράψαμε τα θετικά, τη θετική μας πρόθεση και αναμένουμε να ενοχοποιηθεί η Τουρκία για την καταρρεύση, που δεν την εύχομαι, των συνομιλιών.